πάντοτε εκ του ταμείου, αλλά με 90 χρόνια ταμείου. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, το έχω πει πολλές φορές, το ξαναεπαναλαμβάνω. Του ανωτάτου άρχοντος παρόντος, ουδής έτερος προσφωνείται. Επιτρέψτε μου όμως να καλωσορίσω τους αντιπροσώπους του έθνους, δηλαδή τους βουλευτές, τους εκπροσώπους της τοπικής διοικήσεως, έχουμε τον Δήμαρχο, έχουμε τον Περιφερειάρχη και βέβαια όλους τους ξένους φίλους που τιμούν αυτή τη σύναξη. Μιλήσατε για την Ευρώπη και μου θυμίσατε πολλά πράγματα που λέμε στη Γαλλία. Η Ευρώπη, για τους ιστορικούς, είναι η μόνη πολιτική οντότητα πολυεθνής η οποία έγινε με ελεύθερη βούληση των συμβαλωμένων και χωρίς να είναι αποκοίημα κάποιας στρατιωτικής επιτυχίας. Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα που έλυσε ήταν η ειρήνη μεταξύ των κρατών που είχαν προηγουμένως ματοκυλήσει την Ευρώπη. Στα πανεπιστήμια λέμε τα πράγματα που είπατε πολύ πιο απλά. Λέμε ότι η Ευρώπη είναι 4 ή 5 δέλτα. 1. Δημοκρατία. 2. Δικαιοσύνη. 3. Δικαιώματα ανθρώπου. 4. Δίκαια διανομή των αγαθών. Και 5. Διάλογος. Με αυτά τα 5, με τις 5 αρχές, τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι η Ευρώπη είναι ηθικό δίδαγμα και ηθική οντότητα πάνω απ' όλα. Λέγεται ότι ο πατέρας της Ευρώπης, μιλώ βέβαια για τον Ζαν Μονέ, λίγο πριν πεθάνει, λέει, είπε ότι αν ήταν να ξαναρχίσω, θα άρχιζα από τον πολιτισμό και όχι από την οικονομία. Βεβαίως, ο λόγος αυτός, ο οποίος είχε τεράστια επιτυχία, γίνανε συμπόσια, συνέδρια, ευρωπαϊκά και διεθνή με αυτό το θέμα, τον χρησιμοποίησαν τον όρο αυτό και το θέμα αυτό αρχηγοί κρατών όπως ο Βάιτσεκερ, ο Μιτερόν και άλλοι, αλλά οπωσδήποτε ο λόγος είναι απόκριφος. Όποιος ενδιαφέρεται θα εξηγήσω το πού, πότε και πώς δημιουργήθηκε αυτή η θεώρηση. Αυτός πάντως ο απόκριφος λόγος δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος ως ακρεφνής τεχνοκράτης που ήταν, μιλώ πάντοτε για τον Ζαν Μονέ, δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι θα μπορούσε η αλληλεγγύη, αν θέλετε, να δημιουργηθεί μόνο από πολιτιστικά γεγονότα, ξέροντας ότι το σύνδρομο του Κάιν γίνεται ακριβώς ανθίζει μέσα στον ίδιο πολιτισμό. Ήξερε όμως ότι η οικονομική αλληλεγγύη είναι αυτό που καθορίζει και τη συνοχή μεταξύ των ανθρώπων. Έτσι, ο Ζαν Μονέ, ο τεχνοκράτης Ζαν Μονέ, αρχίζει την Ευρώπη ως οτοτοριτέ, όπως ξέρετε, και μετά ως κοινότητα οικονομική. Ιδού όμως που πολιτισμός και οικονομία κάποτε συναντώνται. Πώς? Όλοι ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή η κρίση είναι οικονομική και λίγο πολύ όλοι οι Ευρωπαίοι υποφέρουν από αυτή την κρίση. Αλλά η οικονομική κρίση τι δημιούργησε? Δημιούργησε ίσως την πρώτη πολιτιστική κρίση που γνωρίζει η Ευρώπη. Κρίση η οποία εκδηλώνεται ως εκφυλισμός των ηθών, ως συρρήκνωση του στοχασμού, εκδηλώνεται ως αδιέξοδος οργή,
εκδηλώνεται, θα πω, και ως χυδαιότητα κινήσεων, λόγων και στάσεων. Αυτή η παρακμή ακριβώς, η οποία είναι αποκοίημα από την οικονομική κρίση, δείχνει ότι οι βάρβαροι είναι ντόπιοι και οι βάρβαροι είναι εντός των τυχών. Και αυτοί οι βάρβαροι είναι πρόβλημα και όχι μια κάποια λύση, όπως θα έλεγε ο Καβάφης. Ποια η αιτία και ποιος ο λόγος που έγιναν έτσι τα πράγματα. Όλοι λίγο πολύ ενοχοποίησαν την παγκοσμιότητα. Παγκοσμιότητα σημερινή των αγορών, χωρίς αρχές, χωρίς ηθική, χωρίς κανόνες και χωρίς κάποιον ο οποίος να είναι το κέντρο. Ο κόσμος μας γνώρισε κι άλλες παγκοσμιοποίησεις. Θα θυμίσω τη ρωμαϊκή παγκοσμιοποίηση, όταν οι συγγραφείς της εποχής γράφανε όπου θάλασσα πλωτή και όπου Ρώμη βατή και όπου γη βατή είναι Ρώμη. Αυτή η παγκοσμιοποίηση όμως, η ρωμαϊκή, η Pax Romana, όπως λέμε στα σχολιά μας, αυτή η παγκοσμιοποίηση όμως έχει ένα κέντρο, την αιώνια πόλη, τη Ρώμη. Έχει έναν κανόνα, τον ρωμαϊκό νόμο, τον οποίο ξέρετε καλύτερα από όλους. Και επιπλέον έχει και έναν λόγο ύπαρξης, ο οποίος λόγος ύπαρξης κινείται γύρω από τον αυτοκράτορα, αυτοκράτορας ο οποίος είναι θεοποιημένος, άρα ο άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται τα πράγματα κατά τρόπον θείων. Ενώ η σημερινή παγκοσμιοποίηση είναι η παγκοσμιοποίηση των αγορών, είναι η παγκοσμιοποίηση που κάνει τους επιδέξιους, όπως λέμε, να πουλήσουν άμμο ως και στη Σαχάρα. Αυτή λοιπόν η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί ένα αίσθημα ανασφάλειας, το απέραντο και το πολύπλοκο αυτής της παγκοσμιοποίησης κάνουν τον άνθρωπο, τον πολίτη, να πέφτει στην αβεβαιότητα και να ζητά ως λύσεις, ως εξήγηση του προβλήματός του, την συνωμοσιολογία. Συνωμοσιολογία που επιτρέπει ακριβώς να καταλάβει ο καθής με τον τρόπο του αυτό που θέλει να καταλάβει και όχι αυτή που είναι η αλήθεια. Αυτό το απέραντο, αυτό το πολύπλοκο κάνει αδύνατη και την άσκηση ή μάλλον τη λειτουργία, θα έλεγα, της δημοκρατίας. Παρόλο που τα social media, όπως λέμε, έχουν κάνει την ψευδέστηση δημοκρατίας τώρα κοινό κτήμα, γιατί ο καθής μπορεί να πει τις απόψεις του για οτιδήποτε, έστω και αν αυτό που λέει δεν έχει καμία σημασία. Σημασιολογία. Το αδύνατο της δημοκρατίας. Ψεύτικες προφητείες ως παρηγοριά. Και πάνω απ' όλα θα έλεγα, η εποχή μας είναι αυτό που οι φιλόσοφοι λένε η εποχή της μετααλήθειας. Δηλαδή, η εποχή όπου ο καθένας μπορεί να πει τα ψέματα που θέλει, ότι μπορεί να επαναλάβει με επιμονή το ψέμα αυτό, ώσπου το ψέμα να γίνει αλήθεια. Και έτσι έχουμε ως παράδειγμα ίσως αυτό που υπόθηκε στο Brexit, όταν στο Brexit, στο Αγγλικό, όταν υπόθηκε ότι τα χρήματα, λέει, που δίνουν οι Άγγλοι στην κοινότητα θα δοθούν και τα λοιπά σε αυτούς, πράγματα τα οποία ήταν όλα λανθασμένα. Αυτό το post-truth, αν θέλετε,
ήρα, όπως λέμε στα αέρα στα καλά ελληνικά, κάνει και τα άτομα να ψάχνουν για την παρηγοριά τους στο απόλυτο μικρό, το small is beautiful, και πέφτουμε σε έναν απομονατισμό, πέφτουμε σε έναν τοπικό πατριωτισμό, πέφτουμε σε έναν επαρχιωτισμό, και όσον αφορά το ατομικό τώρα θέμα, γινόμαστε το εγώ, το υπερεγώ, γινόμαστε έρμεα του ατοκισμού, του ατομικισμού και βέβαια έρμεα του ναρκισισμού. Δεν περιμένετε μόνο από μένα να κάνω διαπιστώσεις που τους διαβάζετε σε οποιασδήποτε εφημερίδες. Ποιο είναι το δέον γενέστε? Πώς μπορούμε να βγούμε κάπως από αυτή την παρακμή? Σε μία εποχή που είναι εποχή εικονολατρείας, μία εικονοκρατική εποχή, όπου όμως η οικογένεια, η εικόνα, δεν μπορεί να κάνει τη διάκριση μεταξύ προσώπου και προσωπείου. Σε μία εποχή όπου η εκμηχανοποίηση έχει γίνει τεράστια και έχει κατακτήσει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, παρόλη την αμηχανία των καιρών, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ποιο είναι το αντίδοτο. Θα πω κάτι που δεν γομίζει γλάφκα στην Αθήνα, ούτε μαγνήτη στο Λίβερπουλ. Θα πω απλώς ότι το αντίδοτο είναι, με απλά λόγια, παιδεία και πάλι παιδεία και πάλι παιδεία. Η παιδεία όμως δεν είναι εκπαίδευση και πρέπει κάποτε να κάνουμε το διαχωρισμό μεταξύ παιδείας και εκπαίδευσης. Η παιδεία αρχίζει από το σπίτι, η εκπαίδευση είναι θέμα του σχολείου και τα σχολεία δεν είναι επιφορτισμένα να απαντήσουν στις ελλείψεις των οικογενειών. Θα σας θυμίσω αυτό που ένας νομπελίστας Αμερικανός, και όχι λογοτέχνης, ένας νομπελίστας φυσικοχημικός είπε, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους ποιο είναι το σχολείο από τόσα που έχει κάνει που ήταν γι' αυτόν το πιο χρήσιμο από όλα. Μετά από όρημη σκέψη, απάντησε. Τον νηπιαγωγείο. Ο παιδικός σταθμός. Όταν τον κοιτάξαν έκπληκτοι οι δημοσιογράφοι, εξήγησε. Εκεί μου μάθανε να πλύνω τα χέρια μου πριν φάω. Εκεί μου μάθανε να μην κλέβω τα παιχνίδια του διπλανού μου. Εκεί μου μάθανε ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού, αλλά κυρίως εκεί μου μάθανε να δίνω το χέρι μου στο άλλο παιδί για να περάσουμε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Αυτήν την αλληλεγγύη που είπατε και την οποία όλοι έχουμε ξεχάσει. Αυτό είναι παιδεία, αλλά και καλή εκπαίδευση μαζί. Η καλή παιδεία είναι θεμέλιο ίσως ευτυχίας, ενώ η καλή εκπαίδευση είναι θεμέλιο επιτυχίας. Και ποιος θα επιτύχει και πώς θα επιτύχει ο νέος μέσα από τη σημερινή εκπαίδευση την καλή κατάρτιση? Εδώ, έχοντας την εμπειρία μισού αιώνα διδασκαλίας, θα πω πράγματα απλά. Ίσως θα πρέπει οι υπουργοί να πάψουν να ασχολούνται με πόσες σελίδες είναι η ιστορία του τάδε θέματος και ότι πρέπει να μειώσουμε τις σελίδες γιατί τα παιδιά έχουν πολύ ύλη κτλ. Ξεχνούν ότι όσο περισσότεροι είναι οι διδακταία ύλη, τόσο δυσκολότερη γίνεται η παπαγαλία. Και όσο δυσκολότερη γίνεται η παπαγαλία, τόσο ευκολότερη είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
Άρα, το πρώτο το οποίο θα πρέπει να διδάξει ένα σχολείο σήμερα είναι η κριτική σκέψη στα παιδιά. Και για να το πετύχει, πρέπει να αρχίσει από αυτό που λέμε τους πέντε γνωστικούς κώδικες. Δηλαδή, να μιλάει τέλεια την μητρική του γλώσσα, να ξέρει μία άλλη ξένη γλώσσα για να καταλάβει ότι και οι ξένοι, οι διπλανοί, οι γείτονες, ίσως οι αντίπαλοι, είχαν τα ίδια προβλήματα και έδωσαν και αυτοί τις δικές τους λύσεις, να μάθει την επιστημονική γλώσσα σε μία εποχή τεχνολογική όπως η σημερινή, να μάθει την καλλιτεχνική γλώσσα για να έχουμε στα καλά ελληνικά, όπως λέω, μία Weltanschauung η οποία είναι συναισθηματική, και επιπλέον να μάθει και την γλώσσα του σώματος. Ακριβολογία λοιπόν, μεγάλη κριτική σκέψη, η οποία όμως και κριτική σκέψη και ακριβολογία μπορεί να γίνουν δυνατές μόνο αν το σχολείο αποκτά ως στόχο το μαθαίνω να μαθαίνω. Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος του σχολείου? Να μαθαίνει τα παιδιά να μαθαίνουν. Γιατί? Γιατί κανένα παιδί σήμερα δεν θα κάνει το ίδιο επάγγελμα, την ίδια εργασία σε όλη του τη ζωή. Πρέπει λοιπόν να μάθει να προσαρμόζεται, να μαθαίνει αενάως να μαθαίνει. Και έπειτα, σε μία εποχή όπου υπάρχει η μεταναστευτική, αν θέλετε, αναστάτωση, πρέπει να μάθουμε ότι ο πολιτισμός δεν είναι αποκοίημα ενός μόνου λαού. Ο πολιτισμός έρχεται ακριβώς από την μοιρασιά των πολιτισμών. Και όποιος μαθαίνει να μοιράζεται τον πολιτισμό του με κάποιον άλλον, γίνεται πλουσιότερος από το ότι ήταν πριν. Να γίνουμε λοιπόν όλοι πλουσιότεροι με την πολιτιστική αλληλεγγύη. Πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ότι αυτός ο πολιτισμός μας είναι ένα όπλο που πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε εναντίον κάθε βαρβαρότητας. Ο Μπάλντουχ φον Σίραχ, και όχι ο Γκέμπελς, είχε πει ότι όταν ακούω τη λέξη πολιτισμό, βγάζω το περίστροφό μου. Πρέπει τα παιδιά μας να μάθουν τώρα ότι όταν ακούνε τη λέξη περίστροφο, πρέπει να βγάζουν τον πολιτισμό τους. Και δεν θα καταφέρει κανείς σήμερα, ούτε τσιχαδιστές, ούτε τρομοκράτες, ούτε άλλοι αντίπαλοι του ήθους και του ύφους, να καταφέρει ακριβώς να εξαφανιστεί αυτός ο πολιτισμός, ο οποίος είναι η ψυχή μας. Τώρα βέβαια, πώς μπορεί να γίνουν αυτά σε μία εποχή όπου δεν υπάρχει αυθεντία? Γιατί η κακώς εννοούμενη δημοκρατία έχει εισδύσει στο σπίτι. Δεν υπάρχει η γονική πια αυθεντία. Η δημοκρατία, η κακώς εννοούμενη πάντα, έχει εισδύσει στο σχολείο. Δεν υπάρχει αυθεντία τώρα διδασκαλική. Έχει αμφισβητηθεί η αυθεντία ακόμη και στην επιχείρηση. Και βέβαια έχει αμφισβητηθεί η αυθεντία και στον πολιτικό κόσμο, όπου η λέξη δεν είναι σύγχρονη που θα πω, είναι ακριβώς εδώ και 20 αιώνες ίσως έχει γραφεί, κάποιος ο οποίος λέει κατηγορήθηκε διότι το δημόσιον ως ίδιον εχειρίσατο. Και αυτό ακριβώς, ότι το δημόσιον ως ίδιον χειρίζονται, είναι ακριβώς αυτό που καταλογίζει ο κάθε πολίτης σήμερα στον κάθε πολιτικό ηγέτη. Πώς θα καταφέρουμε
πώς θα καταφέρουμε να σταθούμε αλλιώς. Απλώς, όντας νέοι. Μόνο τα νιάτα κάνουν τα επιθυμητά δυνατά και κάνουν επίσης και τα αδύνατα δυνατά, γιατί ουδέποτε έχουν καταλάβει ότι ήταν αδύνατα. Από αυτή τη στιγμή, το αενάος, αν θέλετε, νέων, είναι ακριβώς η νέα λέξη, η νέα, αν θέλετε, δημιουργία που θα μπορούσαμε να πούμε. Ας μείνουμε όλοι νέοι. Θα τελειώσω εδώ, κύριε Πρόεδρε, χωρίς όμως να ευχηθώ στο Δελφικός Φόρουμ να μακροημερεύσει και από το ύψος της ηλικίας μου, αλλά και από τις εμπειρίες μου, από το παλιό, από τον Φόρουμ του Νταβός, όπου η εποχή μου ήταν η εποχή του Ρεμόν Μπαρ και όχι του Κλάους Σβάμπ μονάχα, πρέπει να πω ότι δεν πρέπει το Δελφικό Φόρουμ να μιμηθεί το Φόρουμ του Νταβός. Γιατί πολύ λίγες από τις προβλέψεις του Νταβός έχουν επαληθευτεί. Να θυμίσω ότι με επιμονή πέρσι το Νταβός είπε δύο πράγματα. Ένα, ότι είναι αδύνατο το Brexit, αδύνατο, και ότι ουδέποτε ένας Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά τα είπε το Φόρουμ του Νταβός. Αλλά θα μου πείτε, άλλο το παγωμένο και χιονισμένο Νταβός και άλλο το μυθικό δελφικό τοπίο της γης ομφαλός.